Στον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκαν πρόσφατα καλεσμένοι η Μάρκος Εφερλής και Έλενα Τσαβαλιά. Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν πως πέρασαν στην καραντίνα φέντος τις άγριες μέλισσες τραγωδία. Περάσαμε πολύ καλά γιατί νόμιζω ότι κάναμε κάτι πολύ ακραίο, ίσως είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που δεν ανοίξαμε καθόλου τηλεόραση να δούμε ειδήσεις, είπε η Έλενα Τσαβαλιά ξεκινώντας την κοινή της συνέντευξη με τον Μάρκο Εφερλή στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και το έκανα γιατί αυτό που θα προβαλόταν θα ήταν πολεμική ανταπόκριση. Ήταν πόλεμος με ηλεκτρικό, νερό και ίντερνετ, είπε. Από την πλευρά του ο Μάρκος Εφερλή δήλωσε ότι είχε την πολυτέλεια να περάσει ώρες με τον γιο του. Η καραντίνα νομίζω την αναζωπήρωσε, πάντα βρίσκουμε τρόπο να αναζωπηρώνουμε τη σχέση μας, αλλά νομίζω ότι αυτή η καραντίνα μας έφερε ακόμα πιο κοντά και τους τρεις. Του δώσαμε και κατάλαβε, είπε εξηγώντας ότι παράλληλα έγραφε ασταμάτητα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα χρόνο, η γνωριμία τους έγινε σε παράσταση στο Μικρό Άλσος. Ο Μάρκος δεν με ήθελε για την παράσταση, γι' αυτό τιμωρήθηκε με τον χειρότερο τρόπο, είπε η Έλενα γελώντας. Δεν ήταν ότι δεν μου άρεσε ως ηθοποιός, αλλά δεν την ήθελα γιατί έχει τόσο διαπεραστική φωνή που να ήξερα, είπε ο Μάρκος, ενώ και οι δύο παραδέχτηκαν ότι δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ο Μάρκος ομολόγησε ότι ήταν και είναι πολύ ντροπαλός, γι' αυτό και δεν έκανε το πρώτο βήμα προτού του δώσει η Έλενα το πράσινο φως. Οι επιθέσεις και οι κακόβουλες κριτικές, η συζήτηση ήρθε στην επιθεώρηση και το είδος του χιούμορ του Μάρκου Εφερλή με τον Νίκο Χατζηνικολάου να τον υπερασπίζεται στεναρά, φέροντας ως αντίστοιχα παραδείγματα τον Σωτήρη Μουστάκα, τον Στάθη Ψάλτη και τον Θανάση Βέγκο που δέχτηκαν παρόμοια κριτική. Δεν το τρώω το ξύλο από το κοινό που είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά από ανώνυμους, είπε. Πίκρες από κριτικό δεν έχω δεχτεί, είπε εξηγώντας ότι οι κριτικοί του έχουν δώσει χαρές. Όταν όμως η συζήτηση ήρθε στο όσα του καταλόγησε η Έλενα, ακρίτα ζήτησε από τη σύζυγο του να το σχολιάσει. Ίσως όλο αυτό που έχει δεχτεί ο Μάρκος έχει να κάνει με το ότι κάνει αυτή τη δουλειά έχοντας κάτι που το έχουν χάσει, την αθωότητα και την ειλικρίνεια ενός παιδιού. Ένα παιδί έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα χωρίς να προσκυνήσει κανέναν, χωρίς βλάψει κανένα, χωρίς να εξαγοράσει κανένα, χωρίς να μπει σε καμία κλίκα, είπε η Έλενα. Η Έλενα Τσαβαλιά ανέλαβε να απαντήσει και για τις κριτικές που δέχεται ο Μάρκος Εφερλής και όπως είπε ξεχωρίζει τις κριτικές από το αν είναι κακόβουλες ή καλόβουλες και όχι αν είναι θετικές ή αρνητικές. Η συζήτηση στράφηκε κατόπιν στο πως αναπαριστά στις παραστάσεις του τους ομοφυλόφιλους. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι ομοφοβικός και ότι απλά μεταφέρει ότι βλέπει στην πραγματικότητα. «Τι βλέπουν μόνο εμένα ή είναι δρομολογημένο», είπε χαρακτηριστικά. Η Έλενα Τσαβαλιά ανέλαβε να απαντήσει και για τις κριτικές που δέχεται ο Μάρκος Εφερλής και όπως είπε ξεχωρίζει τις κριτικές από το αν είναι κακόβουλες ή καλόβουλες και όχι αν είναι θετικές ή αρνητικές. Η συζήτηση στράφηκε κατόπιν στο πως αναπαριστά στις παραστάσεις του τους ομοφυλόφιλους. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι ομοφοβικός και ότι απλά μεταφέρει ότι βλέπει στην πραγματικότητα. «Τι βλέπουν μόνο εμένα ή είναι δρομολογημένο», είπε χαρακτηριστικά. Ο Γιάννης Καπετάνιος μιλά για τον Μάρκος Εφερλή. Τις κλωτσιές που έφαγε σε μια συγκεκριμένη σκηνή στο Δελφινάριο μίλησε χαριτολογώντας ο Γιάννης Καπετάνιος, ένας από τους σταθερούς συνεργάτες του Μάρκου Εφερλή και όπως είπε διέκρινε από νωρίς ότι ήταν ένα αεροπλάνο έτοιμο προς απογείωση όπως το χαρακτήρισε. «Γελάμε συνέχεια», είπε για το πως περνούν στα παρασκήνια, «είναι παραγωγός από τους λίγους παραγωγούς.
δεν είναι χαζός ο κόσμος που έρχεται, ούτε όρνηθες, δεν το έβλεπα ευίωνο ήταν οι σκέψεις της Έλενας Τσαβαλιά για την απόφαση του Μάρκου Σεφερλή να αναλάβει το δελφινάριο. Ήμουν όμως υποχρεωμένη να βάλω πλάτη για να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα, είπε. Είμαι από τους ηθοποιούς που ρισκάρισε και του βγήκε, δήλωσε ο Μάρκος για αυτό του το εγχείρημα. Ρόλους μεγάλους δεν ονειρεύομαι, θέλω να παίξω Αριστοφάνη, δήλωσε Στράτη. Αλλά δεν το έχω αποθυμένο, είπε, οι φιλίες από το θέατρο είναι ελάχιστες γιατί έχουμε πληγωθεί, έχουμε προδοθεί από ανθρώπους του χώρου και αποφασίσαμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ λίγους ανθρώπους κοντά μας, έξω από το θέατρο, είπε η Έλενα. Είμαστε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει, είπε ο Μάρκος για το γεγονός ότι έχει σταθερούς συνεργάτες για πολλά χρόνια.